Ήχους παρόμοιους με αυτούς άρχισαν να ακούν στα τέλη του 2016 εργαζόμενοι της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αβάνα. Οι διπλωμάτες αλλά και συγγενείς τους άρχισαν να νιώθουν ζαλάδες, πονοκεφάλους, απώλεια ακοής, όρασης και μνήμης. My kids are having nosebleed. My youngest son is passing out for no reason. Ονομάστηκε σύνδρομο της Αβάνας και αργότερα παρουσιάστηκε σε Αμερικανούς διπλωμάτες και σε Κίνα και Ρωσία. Τώρα ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για δύο παρόμοια περιστατικά για πρώτη φορά σε αμερικανικό έδαφος. A National Security Council official who was walking basically on White House grounds during the course of his job and began experiencing some of the same sort of mysterious constellation of symptoms. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Και το 2019 αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε τα ίδια συμπτώματα ενώ πήγαινε βόλτα το σκύλο της σε προάστιο της Ουάσιγκτον. Επίσημη αμερικανική έρευνα το Δεκέμβριο του 2020 εκτιμούσε ότι το σύνδρομο της Αβάνας οφειλόταν πιθανότατα σε κάποιο είδους έκθεση σε κατευθυνόμενα μικροκύματα. Σχετικές έρευνες για την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων έκανε πριν 50 χρόνια η Σοβιετική Ένωση. And who is responsible remains a major question. US officials have said it could be Russia. It could be China. Ο πρώην πράκτορας της CIA, ομογενής Μαρκ Πολυμερόπουλος, που είχε βρεθεί στο πεδίο της μάχης σε Αφγανιστάν και Ιράκ, ισχυρίζεται ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα τέτοιας επίθεσης στη Μόσχα το 2017. I mean, I woke up in the middle of the night with an incredible case of vertigo. The room was spinning. I wanted to throw up. Ο Πολυμερόπουλος, όπως και πάνω από 50 Αμερικανοί διπλωμάτες που εξετάστηκαν από επιστήμονες, εμφάνισαν όλοι εγκεφαλικές βλάβες που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα είναι μόνιμες.